Θα καλέσω την Μαρία Λουκμά και τον Γιώργο Τσεκμέ, τους αρχιτέκτονες του Μουσείου, να μας μιλήσουν για το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και η αρχιτεκτονική του εξέλιξη. Θα πείτε και για τον καραντινό μου. Ναι. Τον έχω ερωτηθεί τον καραντινό, είπα. Είναι... Ήταν και πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος ο καραντινός μας. Καλημέρα και από μένα. Μεταπολεμικά και ιδιαίτερα... Ναι. Μεταπολεμικά και ιδιαίτερα τη δεκαετία του 60 κατασκευάζονται πολλά αρχαιολογικά μουσεία στον ελλαδικό χώρο. Ο σχεδιασμός των νέων αυτών μουσείων επηρεάζεται έντονα από την εμφάνιση του μοντερνισμού. Στη νέα αυτή περίοδο γίνονται επεκτάσεις και μεταρρυθμίσεις σε παλαιότερα κτίρια μουσείων, κτίζονται νέα, τα περισσότερα από αυτά αρχαιολογικά, για να στεγάσουν τις ολοένα και αυξανόμενες συλλογές που προκύπτουν από την ανάπτυξη της αρχαιολογικής έρευνας. Η τεχνολογία του οπλισμένου σκυροδέματος δίνει στους αρχιτέκτονες μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία στον σχεδιασμό, με καθαρούς όγκους, γεωμετρικότητα, χρήση μεγάλων ανοιγμάτων και το φυσικό φωτισμό, αλλά και λειτουργικότητα. Η παρούσα ανακοίνωση επικεντρώνεται στην αρχιτεκτονική εξέλιξη του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ως παράδειγμα της αρχιτεκτονικής πορείας των αρχαιολογικών μουσείων της περίοδου αυτής. Η ανάγκη για την ίδρυση ενός νέου αρχαιολογικού μουσείου στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη προταθεί από το 1930, λόγω του μεγάλου αριθμού αρχαιοτήτων που συγκεντρώνονται στην πόλη. Το 1950, μετά από παραχώρηση ενός μεγάλου οικοπαίδου στο κέντρο της πόλης, απέναντι από τη ΧΑΜΦ και τη συγκυκνίαση με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποφασίζεται ο σχεδιασμός και η ανέγερση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Το 1956 ανατίθεται στον Πάτροκλο Καραντινό η εκπόνηση ενός πρώτου σχεδίου για το Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Προτείνει την κατεδάφιση του στρατιωτικού θεάτρου που υπήρχε στο οικόπεδο και την ανέγερση πινακοθήκης ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος πυρήνας πολιτισμού. Το 1960 ο Καραντινός εκπονεί τρεις προκαταρκτικές παραλλαγές για το σχεδιασμό του μουσείου και μία τέταρτη που προκρίνεται. Μετά από έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, με κάποιες παρατηρήσεις καταλήγει στο σχέδιο που υλοποιείται. Το μουσείο κατασκευάζεται από το Φεβρουάριο του 1961 μέχρι τον Οκτώβριο του 1962. Πρόκειται για μία σύνθεση με δύο κτηριακούς όγκους που αναπτύσσονται σε δύο στάθμες με σαφή διαχωρισμό των λειτουργιών τους. Η κτηριακή όγκη του μουσείου είναι απόλυτα ενταγμένη στο φυσικό περιβάλλον, με τα επίπεδά τους να ακολουθούν το ανάγλυφο του εδάφους. Ο κύριος όγκος στην ισόγεια στάθμη του περιλαμβάνει στεγασμένο αίθριο με διπλή κυονοστοιχεία, κεντρικό χώρο υποδοχής, μια εσωτερική αυλή γύρω από την οποία αναπτύσσονται δύο εκθεσιακοί χώροι σχήματος πι σε κάτωψη, μια ορθογωνική αίθουσα για τα αντίγραφα, ένα αναψυκτήριο και χώρο υγιεινής. Η κατώτερη στάθμη του καταλαμβάνει μικρότερο ευαδόν και εξυπηρετεί ανάγκες αποθήκευσης αρχαίων. Ο δεύτερος όγκος, σχηματοστάφ σε κάτωψη, παραλαμβάνει στην ισόγεια στάθμη γραφεία και βιβλιοθήκη, ενώ στη χαμηλότερη εντάσσονται τα εργαστήρια, η κατοικία του φύλακα και μια αίθουσα για περιοδικές εκθέσεις ή αποθήκευση αρχαίων. Στη στάθμη αυτή, τα εργαστήρια, οι αποθήκες και οι υπόλοιποι βοηθητικοί χώροι οργανώνονται και αυτοί γύρω από μία περίκλειστη αυλή. Ναι. Το σχέδιο του Καραντινού για τα μουσεία, για το μουσείο είναι εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική οργάνωση της αρχαιοελληνικής κατοικίας και οργανώνει τους χώρους του γύρω από δύο εσωτερικές αυλές. Ο χαρακτήρας του κτηρίου έχει έντονο το στοιχείο της οριζοντιότητας και η διάταξη των όγκων σε κάτωψη είναι ορθογώνιου σχήματος. Οι αναλογίες και οι κτηριολογικές απαιτήσεις αποτυπώνονται καθαρά στη σύνθεσή του, με το σαφή διαχωρισμό των υπηρεσιακών από τους εκθεσιακούς χώρους. Η σύνθεση είναι αφαιρετική, δίνοντας έμφαση περισσότερο στη σχέση και διάταξη των όγκων και μορφών παρά στις κτηριολογικές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Παράλληλα, κατά το σχεδιασμό του Μουσείου, ο Καραντινός δίνει σημασία στη σταδιακή μετάβαση του επισκέπτη από τον αστικό ιστό της πόλης προς το Μουσείο. Σχεδιάζει λοιπόν ακόμα και τον αύριο χώρο της κύριας εισόδου με μεγάλη επιμέλεια, ώστε με τη χρήση αυστηρής γεωμετρίας να επιτυχάνει την εισχώρηση του αστικού τοπίου στο φυσικό και αντίστροφα.
Ο φέροντας οργανισμός του κτηρίου κατασκευάζεται από πλεισμένο σκυρόδεμα σε συνδυασμό με μεταλλικά υποστηλώματα και τα υλικά πλήρωσης, εκτός από τους οπτόπλινθους, τα ιαλότουβλα και οι μεγάλες επιφάνειες ιαλοστασίων. Στο σύνολο του κτηρίου, οι επιφάνειες επιχρύονται, διότι η πρόθεση του καραντινού είναι να μην αποκαλυφθεί η ειλικρίνα της δομής του. Για πρώτη φορά στην αρχιτεκτονική του, ο καραντινός θα χρησιμοποιήσει την εμφανή λιθοδομή ως υλικό πλήρωσης της βάσης και των ισόγειων τυχωμάτων της πτέρυγας των γραφείων του κτηρίου. Ο καραντινός μελετάει σχολαστικά το φωτισμό του μουσείου, λαμβάνοντας υπόψη τη χωροθέτηση, τον προσανατολισμό του κτηρίου, αλλά και τη χρήση της κάθε αίθουσας. Ο φωτισμός του εσωτερικού χώρου επιτυγχάνεται με τα μεγάλα ιαλοστάσια, τις οριζόντιες ζώνες φεγγιτών, τους φεγγίτες οροφής και τις επιφάνειες από ιαλότουβλα. Παράλληλα, η ορθή χρήση των διάφανων αυτών επιφανειών δίνει οπτικές φυγές στον επισκέπτη όταν βρίσκεται στις εσωτερικές αίθουσες του μουσείου, αλλά και όταν βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο προς το εσωτερικό. Η εμπειρία της κίνησης ξεκινά από τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς ο επισκέπτης μπορεί να αντιληφθεί μέσα από τη διαφάνεια της κύριας όψης το εσωτερικό του μουσείου, να καταλάβει τη δομή του κτηρίου, καθώς και την πιθανή πορεία που θα ακολουθήσει στο εσωτερικό του. Η κίνηση του επισκέπτη είναι ορισμένη σε κυκλική πορεία, που ξεκινάει από το χώρο υποδοχής και διανέμεται στις δύο αίθουσες περιμετρικά της εσωτερικής αυλής. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του μουσείου, λόγω του αυξημένου αριθμού ευρημάτων δημιουργείται η ανάγκη εξέβρεσης εκθεσιακών κυρίως χώρων. Στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80, κρίνεται αναγκαία εκτηριακή επέκταση των υποδομών του μουσείου με τη δημιουργία μιας νέας πτέρυγας, που υλοποιείται μέσα σε διάστημα 6 μηνών, προκειμένου να στεγαστούν τα ευρήματα της Βεργίνας. Πρόκειται για ένα διόρροφο κτίσμα με υπόγειο στο νοητοδυτικό τμήμα του οικοπαίδου. Σχεδιάζεται από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Βογιατζή, ακολουθώντας εν μέρη μορφολογικά το υφιστάμενο κτίριο του Καραντινού και σε μικρή απόσταση από αυτό. Η σύνδεση του νέου κτιρίου με το μουσείο γίνεται μέσω ενός νέου διαδρόμου, παράλληλου προς τους δύο προϋπάρχοντες διαδρόμους σύνδεσης, ανάλογου μεγέθους. Η νέα πτέρυγα δεν ξεπερνά σε ύψος το αρχικό κτίσμα, ενοποιείται εμφανισιακά με αυτό μέσα από τη γεωμετρική απλότητά του και την όμοια στέψη ανάποδου τραπεζίου, ενώ χρησιμοποιεί κλωστρά αντί για ιαλότουβλα. Στο εσωτερικό του κτηρίου, οι νέοι εκθεσιακοί χώροι που δημιουργούνται φωτίζονται με τεχνητό φωτισμό, σύμφωνα με τα μουσιολογικά δεδομένα της εποχής. Τα ανοίγματα του κτηρίου σφραγίζονται χωρίς να αξιοποιείται το φυσικό φως. Το διάγραμμα κίνησης των επισκεπτών αλλάζει με την προσθήκη της νέας πτέρυγας, καθώς η σύνδεση γίνεται από το μεγάλο Π προς τη νέα εκθεσιακή ενότητα και όχι από το χώρο υποδοχής της κεντρικής εισόδου. Έτσι, η αφήγηση του επισκέπτη διακόπτεται για να μεταβεί στην αίθουσα με τα ευρήματα της Βεργίνας και μετά να επανέλθει στο μεγάλο Π για να ολοκληρώσει την περιήγηση που διέκοψε. Όταν προστίθεται η έκθεση της προϊστορικής συλλογής στη χαμηλότερη στάθμη της Νέας Πτέρυγας, η πορεία του επισκέπτη περιπλέκεται με ποικίλες δυνατότητες διαδρομών που μπορεί να ακολουθήσει. Το 1986 εκπονείται προμελέτη εφαρμογής με θέμα προσθήκη αίθουσας βοηθητικών χώρων κηλικίου για τη δημιουργία κηλικίου στον υπόγειο χώρο του κεντρικού κτηρίου με αυτόνομη πρόσβαση. Δημιουργούνται ανοίγματα στη λίθινη πλήρωση της βάσης του κτηρίου, τετράγωνος φεγγίτης από ιαλότουβλα στην πλάκα οροφής του και υποβάθμιση τμήματος του εδάφους και τη διάνοιξη εισόδου από τον περιβάλλοντα χώρο. Το 1987 συντάσσεται νέα προμελέτη για τη μετατροπή των βοηθητικών αποθηκευτικών χώρων σε γραφεία στη χαμηλότερη στάθμη του κτηρίου γραφείου. Για τον επαρκή φωτισμό του εσωτερικού του δημιουργούνται ανοίγματα από ιαλοστάσια στη λίθινη πλήρωση της δυτικής πλευράς του κτηρίου. Στο τέλος της δεκαετίας του 80, για τις ανάγκες στέγασης αρχαιολογικού υλικού, χτίζεται μία αποθήκη σε γυτνίαση με τους χώρους εργαστηρίων και αποθηκών στην κάτω στάθμη του κεντρικού κτηρίου. Στα χρόνια που ακολουθούν, το μουσείο δεν διαθέτει επαρκείς εκθεσιακούς, αποθηκευτικούς και εργαστηριακούς χώρους για να καλύψει τις δραστηριότητές του. Δημοσιεύματα της εποχής δείχνουν ένα μουσείο σε εικόνα εγκατάλειψης και απαξίωσης. Έτσι, οι ανάγκες περισσότερων εκθεσιακών και βοηθητικών χώρων, καθώς και επίλυσης χρόνιων προβλημάτων διατήρησης του κτηρίου, θα οδηγήσουν στην επιτακτική ανάγκη επανασχεδιασμού του το 1997. Σε συνδυασμό με τις σύγχρονες μουσιολογικές επιταγές, αποφασίζεται ο ριζικός εξυγχρονισμός, επισκευή, επέκταση του μουσείου κατά τα έτη 2001 έως 2006, με χρηματοδότηση από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
την αρχιτεκτονική μελέτη του εξυγχρονισμού αναλαμβάνει η ομάδα των αρχιτεκτώνων Φιντικάκη Αλμπάνη, η οποία ανασχεδιάζει τους εσωτερικούς χώρους αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο της κεντρικής εισόδου με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του μουσείου. Το 2002 και ενώ είχε ολοκληρωθεί η μελέτη εξυγχρονισμού, το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με τον περιβάλλοντα χώρο του χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και έργο τέχνης. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη εξυγχρονισμού, οι κύριες αρχές του νέου σχεδιασμού συνοψίζονται στα εξής. Η επαναφορά του κτιρίου στη λειτουργική και μορφολογική αντίληψη του αρχικού σχεδιασμού, η απομάκρυνση όλων των λιόμενων κατασκευών, η επανασύνταξη των εκθεσιακών ενωτήτων του μουσείου, η αποκατάσταση του ρόλου του εθρίου ως πυρήνα του κεντρικού κτιρίου με διάθεση βιοκλιματικής αναβάθμισης, ο επανασχεδιασμός και η αναδιαρρύθμιση των χώρων του μουσείου και του κηλικίου, η αποκατάσταση των όψεων σύμφωνα με το σχεδιασμό του Καραντινού, όπως και η αποκατάσταση της στατικής επάρκειας και αντισεισμικής συμπεριφοράς του. Αρχικά, γίνεται ανακατανομή των λειτουργιών στους διαθέσιμους χώρους με σαφείς χρήσεις. Οι εκθεσιακοί χώροι είναι όλοι συγκεντρωμένοι στο αρχικό ισόγειο κτίριο του Καραντινού, καταλαμβάνοντας και τις αίθουσες του κάτω ορόφου. Η παλιά αίθουσα αντιγράφων μετατρέπεται σε αίθουσα διαλέξεων Μανώλη Ανδρόνικος, ενώ στους πρώην χώρους υγιεινής φιλοξενείται το πολιτήριο του μουσείου. Η νέα πτέρυγα του 1980 αλλάζει χρήση για να παραλάβει τα εργαστήρια συντήρησης στη χαμηλότερη στάθμη και στην ανώτερη, λόγω του μεγάλου ύψους της, προστίθεται πατάρι από ελαφριά κατασκευή για να στεγάσει χώρους γραφείων σε δύο επίπεδα. Η πτέρυγα γραφείων διατηρεί τη χρήση της στην ισόγεια στάθμη και μετατρέπεται η βιβλιοθήκη σε γραφείο διεύθυνσης. Στη χαμηλότερη στάθμη, η αίθουσα χρησιμοποιείται ως αποθήκη αρχαίων. Για τη χωροθέτηση των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, στο νότιο τμήμα του οικοπαίδου προστίθεται υπόγειο κτίριο. Η πιο χαρακτηριστική ενέργεια του εξυγχρονισμού, αλλά και μεγαλύτερη έκταση επέμβαση, είναι η υποβάθμιση τμήματος του επιπέδου της κεντρικής αυλής του Καραντινού και η δημιουργία ενός νέου εσωτερικού χώρου, μιας υπόγειας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, στεγασμένο από μια ελαφριά χωροδικτυωματική εφελκυόμενη κατασκευή σύγχρονης τεχνολογίας. Στην πραγματικότητα, η κάλυψη της αυλής με ένα στοιχείο ιδιόμορφης γεωμετρίας από μέταλλο και γυαλί, με ύψος που οριακά ξεπερνάει το κτίριο που το περιβάλλει, αλλοιώνει τις βασικές συνθετικές αρχές του αρχικού κτιρίου, τόσο τυπολογικά όσο και μορφολογικά. Ο χώρος αυτός, ως εσωτερική αυλή, σχεδιάστηκε από τον Καραντινό για την εκτόνωση των επισκεπτών, αλλά και για την οπτική διαπερατότητα μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού. Με την αναδιαρρύθμιση των χώρων, γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης της πορείας του επισκέπτη στους εκθεσιακούς χώρους. Με την επέμβαση στην κεντρική αυλή, την προσθήκη της χωροδικτυωματικής κατασκευής και τη δημιουργία νέων εκθεσιακών χώρων στη χαμηλότερη στάθμη, αλλάζει η πορεία του επισκέπτη. Έτσι, μετά τις αίθουσες του ισογείου, ο επισκέπτης συνεχίζει την εκθεσιακή πορεία του με κατάβαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, στη συνέχεια στις αίθουσες περιοδικών εκθέσεων Α και Β και ολοκληρώνει την περιήγησή του με τη μόνιμη έκθεση Προϊστορική Μακεδονία. Ο αύλιος χώρος της κύριας εισόδου μετά τον εξυγχρονισμό επανασχεδιάζεται σύμφωνα με τις αρχικές χαράξεις του Καραντινού. Το υπόλοιπο τμήμα του περιβάλλοντα χώρου, όλα τα χρόνια λειτουργίας του μουσείου δεν είναι διαμορφωμένο. Το 2009, προκειμένου να χωροθετηθούν τα διάσπαρτα ταφικά κυρίως μνημεία που υπάρχουν για χρόνια στον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου, υλοποιείται μελέτη για την υπαίθρια μόνιμη έκθεση με τίτλο Αγρός Οικία Κήπος Τόπος. Τέλος, το 2014, ολοκληρώνεται η κατασκευή νέας υπόγειας αποθήκης γλυπτών στη νοτιοδυτική ζώνη του περιβάλλοντα χώρου του μουσείου. Επίσης, υλοποιείται η δεύτερη μόνιμη υπαίθρια έκθεση του μουσείου με τίτλο Μνήμη και Λήθη και διαμορφώνεται υπαίθριος χώρος για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αρχιτεκτονικής του Καραντινού, που μέσα από το σχεδιασμό του προσαρμόζει το διεθνές λεξιλόγιο του μοντέρνου κινήματος στο τοπικό ελληνικό ιδίωμα. Ο αρχιτέκτονας, μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων του τόπου και της τοπικής κοινωνίας,
διαμορφώνει την αρχιτεκτονική του σύνθεση, ώστε να εντάσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο χώρο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές κατασκευής. Στοιχεία, όπως η αρμονία των όγκων, οι λιτές γραμμές, η μελετημένη σχέση ανάμεσα στον στεγασμένο και υπαίθριο χώρο, καθώς και η εσωτερική αυλή, τα μεγάλα ανοίγματα, ο διαμπερής αερισμός των χώρων και τα τοπικά υλικά, είναι στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής που χρησιμοποιούνται από τον Καραντινό στην κατασκευή του μουσείου. Στο πέρασμα των χρόνων, τα κτηριολογικά δεδομένα των μουσείων αλλάζουν. Οι απαιτήσεις νέων χώρων και δραστηριοτήτων αυξάνονται. Τα μουσεία αποκτούν ένα νέο ρόλο στην κοινωνία. Στην προσπάθεια εναρμονισμού του μουσείου με τις νέες συνθήκες, προστίθεται ο κτηριακός όγκος της Νέας Πτέρυγας, ενώ το 2006 ολοκληρώνεται ο εξυγχρονισμός και η επέκτασή του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του κτηριακού συγκροτήματος που λειτουργεί μετά τον εξυγχρονισμό είναι η δόμηση του εθρίου και το χτίσιμο των διάφανων όψεων που οριστικοποιούν τη διακοπή της οπτικής σχέσης και επικοινωνίας των χώρων. Το κεντρικό κτίριο του μουσείου καταλήγει ένας συμπαγής όγκος που δεν προσδίδει στον επισκέπτη παρόμοια χωρική εμπειρία με την αρχική. Επιπλέον, η αίσθηση άνεσης που απέπνεαν οι αίθουσες του μουσείου στον σχεδιασμό του Καραντινού έχει σήμερα αλλοιωθεί, όπως και οι διαστάσεις τους. Υπάρχει έντονη διαφοροποίηση της αισθητικής στο εσωτερικό των εκθεσιακών αιθουσών. Σήμερα, οι εφιστάμενοι χώροι του μουσείου συνεχίζουν να μην επαρκούν. Γίνονται συνεχείς μετατροπές σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στις σύγχρονες μουσιολογικές ανάγκες. Όμως, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης κατασκευάστηκε με τα δεδομένα και τις ανάγκες της δεκαετίας του 60, στην πορεία χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο και έχει φτάσει στα όρια των κτηριακών δυνατοτήτων του. Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα να οραματιστούμε το μέλλον του μουσείου αποστασιοποιημένο από το ιστορικό κτίριο του Καραντινού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έθεσε όντως ένα ζητούμενο η κυρία Λουκμά. Θέλει πολύ συζήτηση βέβαια και πολύ σκέψη το τι μπορεί να γίνει για να αποκτήσει το Μητροπολιτικό Μουσείο της Βορείου Ελλάδος τους χώρους που πρέπει να αποκτήσει.